ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει, τη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να τη θυμόμαστε κάθε φορά που έχουμε τη διεθνή έκθεση, αλλά να βρισκόμαστε συχνότερα, να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε πολλές φορές στη ρήμη του λόγου μας, ότι είναι συμπρωτεύουσα, αλλά συμπρωτεύουσα στα λόγια δεν έχει νόημα. Πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου για έξοδο από την κρίση, αλλά και πρωταγωνίστρια στις προσπάθειες των πολιτών της, του λαού της, των Βόρειο Ελλαδιτών συνολικά, στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος. Η συνέλευσή σας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική στιγμή για τη χώρα. Η Ελλάδα με σταθερά και αποφασιστικά βήματα αφήνει πίσω της μια μεγάλη περίοδο βεβαιότητας. Και μαζί με αυτή την περίοδο βεβαιότητας θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπατε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αφήσει και κατεστημένες νοοτροπίες που όλα αυτά τα χρόνια συγκράτησαν τη δυναμική της, προκειμένου να μπορέσει να εισέλθει σε μια νέα εποχή στέρεης ανάπτυξης και δίκαιης ανάπτυξης, όπως λέμε εμείς, μια εποχή ευημερίας αλλά και δίκαιης κατανομής, διανομής στο κοινωνικό σύνολο των αγαθών της ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελούν τον ισχυρότερο περιφερειακό μοχλό του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας. Και με αυτή την έννοια είναι ίσως το ιδανικό μέρος για να συζητήσουμε εδώ τον σχεδιασμό μιας εθνικής προσπάθειας που θα βάλει τέλος σε 7 χρόνια μεγάλης περιπέτειας, σε 7 χρόνια ύφεσης, σε αυτή την περίοδο της Επιτροπίας των Μνημονίων, προκειμένου να οδηγήσουμε τη χώρα στην ανάταξη της, στην έξοδο από την κρίση, μέσα από την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη διόρθωση των συνεπειών, στην επούλωση των πληγών που αφέθηκαν πίσω από αυτή την παραταμένη κρίση. Το επικείμενο και τυπικά πλέον κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η πρόσφατη ψήφιση στην Ελληνική Βουλή μέτρων και αντίμετρων είναι το επιστέγασμα μιας πολύ δύσκολης πορείας, μιας πορείας που ήταν δύσκολη κυρίως για τον ελληνικό λαό και σκληρή για τον ελληνικό λαό, και πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να φορτώνουμε όλες τις ευθύνες στον κόσμο και στους πολίτες, διότι πράγματι η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας και λέγοντας τη λέξη μεταρρύθμιση, ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν είχε στο μυαλό του κάτι θετικό. Διότι βαφτίστηκαν μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις, αναγκαίες ή όχι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνει κανείς, η ιστορία βεβαίως θα το κρίνει, παρεμβάσεις σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις. Η χώρα τα χρόνια από το 2010 στο 2015 έχασε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Και ταυτόχρονα υπήρξε μια περίοδος πολύ σκληρών μέτρων λιτότητας. Αναγκαστήκαμε και την διετία αυτή να συνεχίσουμε μια πολιτική προσαρμογής, προφανώς όχι τόσο τεράστια όσο η προηγούμενη, αλλά ας μην αδικούμε τον πολίτη όταν ακούει μεταρρύθμιση και φοβάται. Και εδώ είναι η δική μας ευθύνη να περιγράψουμε ένα θετικό όραμα για τον τόπο και να δείξουμε μια διέξοδο μέσα από μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές, δομικές, πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Ήθελα να πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη τομή, σε μια κρίσιμη καμπή, και νομίζω ότι θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας αν δεν λέγαμε ότι είναι και αποτέλεσμα μιας επίπονης και δύσκολης προσπάθειας που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η χώρα για να αποδείξει τη διεθνή κοινότητα ότι μπορεί να αλλάξει. Διότι πέρα από το δημοσιονομικό σκέλος αυτής της προσαρμογής στην οποία αναφέρθηκα πιο πριν, καταβάλαμε και μια μεγάλη προσπάθεια εφαρμόζοντας, προωθώντας και εφαρμόζοντας
και σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις παντού. Μεταρρυθμίσεις που πολλές από αυτές δίνουν και μια προοπτική εξυγχρονισμού του τόπου που δεν έγιναν στα χρόνια της ανάπτυξης. Και αναφέρομαι για μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα, στις αγορές προϊόντων, στον ενεργειακό τομέα, στην κοινωνική μέρημνα, στην δημόσια διοίκηση, τις οποίες αναγνωρίζουν σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις τους διεθνείς οργανισμοί υψηλού κύρους όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΩΣΑ. Ο κυβερνητικός προϋπολογισμός επίσης υπερκαλύπτει πια τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Όχι μόνο δεν έχουμε ελλείμματα, αλλά έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από τους στόχους. Και άρα βρισκόμαστε στο σημείο να πιστεύουμε βάσιμα ότι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και θα επαληθεύσουμε τις θετικές προβλέψεις ανάπτυξης το 2017 και το 2018 και ότι το ίδιο που συνέβη το 2016 με την υπέρβαση στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα θα συμβεί και το 2017 και το 2018. Αυτές οι θετικές επιδόσεις, ωστόσο, δεν προέκυψαν ούτε αυτόματα, ούτε είναι και αυτονόητες. Και μεταξύ άλλων είναι και το αποτέλεσμα πολιτικών που αντιμετωπίζουν κέρια τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Μέτρα όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και επόμενες παρεμβάσεις όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση φέρνουν έσοδα στο κράτος και δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για ελάθρυνση των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Υλοποίησαμε επίσης ριζικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, αναφέρθηκα πιο πριν. Δεν είχαμε τολμήσει τα προηγούμενα χρόνια και σε περιόδους ευμάρειας κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε τόσο ριζικές τομές στη δημόσια διοίκηση. Προχωράμε σε μια μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση που αλλάζει ακόμα και τον θεσμό του Γενικού Γραμματέα, όπου από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους ήταν διοριζόμενος απευθείας από το κόμμα που παίρνει την εξουσία. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Και είναι υποκρισία να στεκόμαστε στο αν ένας υπουργός επιλέγει ως μετακλητούς συνεργάτες, στο γραφείο του δηλαδή, ανθρώπους εμπιστοσύνης του, αυτό είναι το ζήτημα. Εσείς τι επιλέγετε σε επιχειρήσεις σας ως γραμματής ή ανθρώπους της άμεσης εμπιστοσύνης σας, ξένους? Όταν όμως μιλάμε για θεσμικές τομές σαν αυτές, πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Και επίσης τομές που αντιμετωπίζουν τη διαφθορά και ευνοούν, πιστεύω, την αξιοκρατία και την ανταποδοτικότητα, στην οποία πολύ σωστά αναφερθήκατε στον προλόγο σας. Αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε και πρέπει να δώσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον στη δημιουργία ενός φιλικού, επιχειρηματικού, επενδυτικού περιβάλλοντος που θα παρέχει δίκαιους και ισότιμους όρους για όλους τους οικονομικούς δρόντες, ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, νέα εργαλεία ρευστότητας και επενδυτικά κίνητρα. Επίσης, διευκολύναμε τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που επιτρέπουν, πιστεύω, την άνθηση περισσότερων επενδύσεων. Επιθυμούμε ένα σύγχρονο κράτος. Επιθυμούμε ένα σύγχρονο κράτος που θα υποστηρίζει τον ιδιωτικό τομέα στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. Αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας, κύριε Πρόεδρε. Και οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και ο χώρος της επιχειρηματικότητας. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είχε στηριχθεί σε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και όχι στην πραγματική επιχειρηματικότητα, στην παραγωγική επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις που πραγματικά παράγουν πλούτο. Και πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα θέσουμε τις βάσεις για ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο που θα εστιάζει στην καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ειδίκευσης. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε αυτό το φαινόμενο στο οποίο αναφερθήκατε και πράγματι είναι ίσως ένας από τους μια μάστιγα για τη χώρα, δηλαδή στη φυγή του πιο υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, δηλαδή των επιστημόνων μας με πτυχία και μεταπτυχιακά που ψάχνουν να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι,
με όλες αυτές τις δύσκολες προσπάθειες, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα, και παρά τις δυσκολίες και παρά τις αναταράξεις, αποτελεί σήμερα μία μοναδική περίπτωση οικονομικής εξισορρόπησης. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι εταίροι μας. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ αυτών. Και είναι και αυτό που, αν θέλετε, τις τελευταίες μέρες δικαιώνει ηθικά το έτσι κι αλλιώς δίκαιο αίτημά μας, θα έλεγα εγώ, για μία λύση στο ζήτημα του ελληνικού χρέους που να είναι αντίστοιχη των θυσιών που έχει κάνει την τελευταία εφταετία ο ελληνικός λαός για την ενότητα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, όχι μόνο για να μείνει η Ελλάδα εντός. Τηρήσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω και προσδοκούμε και οι εταίροι μας να πράξουν το ίδιο. Να σεβαστούν επιτέλους τις θυσίες του ελληνικού λαού με μια συνολική συμφωνία που θα βγάζει τη χώρα από την διαρκή εκκρεμότητα και θα ανοίγει ένα διάδρομο προοπτικής. Γιατί μόνο έτσι θα αρθεί οριστικά η αβεβαιότητα γύρω από την ελληνική οικονομία και θα σταλεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα το σωστό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει επιτέλους μετά από 7 χρόνια στην κανονικότητα. Επιπλέον, μία σαφής λύση με χρονικό βάθος θα δημιουργήσει τον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο που θα επιτρέψει μία πιο επεκτατική αναπτυξιακή πολιτική με στοχευμένες προωθητικές φοροελαφρύνσεις. Γιατί πράγματι, πέρα από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που αναφέρθηκα πιο πριν, μεγάλο φόρο εντός εισαγωγικών αίματος έχει πληρώσει και ο χώρος της υγιούς επιχειρηματικότητας με την υψηλή φορολογία. Θέλω όμως να είμαι πολύ σαφής απέναντί σας ως προς τις δίκαιες διεκδικήσεις της ελληνικής πλευράς σε αυτή την πολύ σύνθετη και δύσκολη διαπραγμάτευση. Και λέω δίκαιες, διότι όπως γνωρίζετε από τη δική μας μεριά, όχι μόνο κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά κάναμε και μια επιπλέον υποχώρηση. Δεχτήκαμε να νομοθετήσουμε την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος για το 2019-2020. Γιατί? Για να καλυφθεί η μία από τις δύο προϋποθέσεις που έθετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Η μία ήταν αυτή, η δεύτερη αλλαγή του μείγματος, η δεύτερη ήταν και παραμένει, ελπίζω, πια η ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Και τώρα, πιστεύω, είναι καθήκον της Ευρώπης να εκπληρώσει το δικό της χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Να ικανοποιήσει αυτή τη συνθήκη. Διότι ήταν η ίδια η Ευρώπη, ή μάλλον για να μην γενικεύω πάλι κάποιοι από τους εταίρους μας, που απαιτούσαν τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Και αυτή η συμμετοχή, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή ναι στις μεταρρυθμίσεις και στα μέτρα, αλλά όχι στο χρέος. Δεν γίνεται, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο χωριό μου, να έχουμε και την πίτα ακέραιη και το σκύλο χορτάτο. Βέβαια, φαντάζομαι σήμερα υπάρχει έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και προσωπικό ενδιαφέρον από όλους σας. Αναρωτιέστε για ποιον λόγο αυτή η συνολική συμφωνία δεν στάθηκε εφικτή προχθές στη συνεδρίαση του Eurogroup. Η απάντησή μου απέναντί σας θα είναι σαφής. Δεν στάθηκε δυνατή διότι υπήρξε μια προσπάθεια να προωθηθεί πάλι μια θολή λύση. Μια λύση μετάθεσης του προβλήματος. Μια λύση που δεν αντιστοιχούσε στο οικονομικό κλίμα, δεν αντιστοιχούσε στα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας, ούτε και στις θυσίες, και αυτό το σημαντικότερο, του ελληνικού λαού. Μία λύση που δεν έδινε οριστικό τέλος στις αμφιβολίες για τη συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Και αυτό πιστεύω ότι θα ήταν ό,τι χειρότερο. Η λύση που μας προτάθηκε εμπερίχε μεν μια πρόταση ρύθμισης του ελληνικού χρέους, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά μια πρόταση η οποία δεν θα ήταν αρκετή.
και δεν θα ήταν αρκετή, κυρίως διότι θα έδινε πάτημα για την συνέχιση, την διαιώνιση αυτής της επαμφωτερίζουσας τάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι δεν ήμασταν μόνο εμείς που δεν θεωρήσαμε αυτή την πρόταση αρκετή, ήταν και αρκετοί, πολλοί από τους εταίρους μας. Διότι είναι πολλοί πια εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι αυτή η ασάφεια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και κυρίως αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια καθαρή λύση. Μια λύση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιλύει αυτό το γόρειο δεσμό. Και από τη δική μας πλευρά προτείνουμε μια καθαρή διέξοδο. Μια πρόταση ρύθμισης του ελληνικού χρέους που θα αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή για την Ελλάδα, για τη Γερμανία, για το Ταμείο, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν γίνεται παρά να απαιτούνται υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Εμείς έχουμε κάνει τις δικές μας, τώρα είναι ώρα και για τη Γερμανία και για το Ταμείο να κάνουν και τις δικές τους υποχωρήσεις. Και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι στις 3 εβδομάδες που απομένουν όλοι θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουν αυτό που χρειάζεται ώστε επιτέλους μετά από μια επταετία να ανοίξει για τα καλά ο δρόμος για την έξοδο της χώρας από την περιπέτεια που ζήσαμε, ο δρόμος της οριστικής εξόδου από τα μνημόνια και από την σκληρή αυτή δημοσιονομική επιτροπή. Και πιστεύω ότι αυτό το δικαιούται και η χώρα και ο ελληνικός λαός. Διότι με σκληρή δουλειά δημιουργούμε πλέον τις προϋποθέσεις ενός υγιούς παραγωγικού μοντέλου ικανού να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας παγκόσμιας οικονομίας. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη είναι μετά από 8 χρόνια και πάλι θετικές και θα έλεγε κανείς αναλογικά και με τα προηγούμενα χρόνια αλλά και με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης εξαιρετικά υψηλές. Θα έλεγα ότι αυτό είναι πλέον εμφανές και στους περισσότερους δείκτες εμπιστοσύνης, επιχειρηματικού κλίματος, αλλά και στους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Μπορούμε επιτέλους να εκμεταλλευτούμε, πιστεύω, τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Τα συγκριτικά εκείνα πλεονεκτήματα που μπορούν να κάνουν την Ελλάδα ιδανικό εμπορικό και επενδυτικό εταίρο. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά. Πρώτον, η τοποθεσία της χώρας μας, η γεωστρατηγική μας θέση. Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είμαστε πλήρως διασυνδεδεμένοι με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες, ενώ ταυτόχρονα είμαστε η πύλη προς την Ευρώπη για τις ασιατικές οικονομίες. Επίσης, τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα σε τομείς όπως το φυσικό αέριο, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα και το εμπόριο. Τα διαθέσιμα κεφάλαια για δημόσια και επενδυτικά σχέδια μέσω και του λεγόμενου σχεδίου Juncker αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων ευρωπαϊκών. Τα γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και η σύνδεση του αγροτοδιατροφικού τομέα με τη σύγχρονη μεταποίηση. Η ηγετική θέση της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας αλλά και του τουρισμού. Παγκοσμίως ηγετική θέση. Αλλά και η κορυφαία τεχνογνωσία των ερευνητικών μας κέντρων και του ανθρώπινου κεφαλαίου μας. Κυρίες και κύριοι, η Βόρεια Ελλάδα πιστεύω ότι διαθέτει όλα τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και γι' αυτό ανέφερα εισαγωγικά ότι είναι ο ισχυρότερος μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης που θα κληθεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο ρόλος αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής, γνωστό και ως Growth Strategy, που θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα, και στους θεσμούς αλλά και στους παραγωγικούς φορείς και θα γίνει και αντικείμενο ουσιαστικής διαβούλευσης αναπεριφέρεια. Ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης που είχαμε και με τους περιφερειάρχες, τους 13 περιφερειάρχες πριν από λίγες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου.
και εκεί θα αναλύεται τόσο κλαδικά όσο και τομεακά, αλλά και σε τοπικούς περιφερειακούς άξονες θα αναλύονται τα επιμέρους σχέδια της αναπτυξιακής στρατηγικής, τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια που θα συγκροτούν το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Θέλω όμως εδώ να πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας. Η ανάπτυξη, ξέρετε, δεν παραγγέλνεται εκ των άνω, ούτε διατάσσεται. Ούτε θα περιμένουμε να βρέξει η ανάπτυξη. Θα πρέπει και εμείς να βάλουμε το χέρι μας, όλοι. Και χρειάζεται, πιστεύω, πρωτίστως τη σύμπραξη των παραγωγικών δυνάμεων με τον κόσμο της εργασίας σε μια κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία εθνικού πλούτου. Και βεβαίως μετά είναι η δική μας η δουλειά, δίκαιο αυτός ο πλούτος που θα παραχθεί να μοιραστεί. Η κυβέρνηση και ιδίως τα λεγόμενα παραγωγικά υπουργεία είναι σε ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς. Εξετάζει κάθε αίτημα και κάθε πρότασή τους. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος, ειδικά προς εσάς, προς το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και να αναφέρω μια σειρά από παρεμβάσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση της περιφερειακής βιομηχανίας αλλά και συνολικότερα για την ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στην εμπροστοβαρή απορρόφηση του ΕΣΠΑ και θέλω να αναφερθώ με στοιχεία. Ο στόχος που είχαμε θέσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2016 ήταν η απορρόφηση 7%. Φτάσαμε να απορροφήσουμε 11,4%. 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικούς πόρους απορροφήσαμε το 2016. Ξέρετε ποιο ήταν το ποσοστό απορρόφησης που είχαν πετύχει οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο αντίστοιχο χρονικό σημείο του προηγούμενου ΕΣΠΑ? Μόλις 1,5%. Δεν θέλω εδώ να συζητήσουμε τις αιτίες, τους λόγους, θέλω όμως να το κρατήσετε αυτό. Γιατί πράγματι ορισμένες εξελίξεις δεν γίνονται τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής και εντατικής δουλειάς. Επίσης, να αναφερθώ στη σημαντική αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη φορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που πλέον για πρώτη φορά μέσα στην κρίση φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό υλοποιούνται κρίσιμα αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομών σε όλη τη χώρα, που δεν μπορούν να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ξεκλειδώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιοχής. Και να πω εδώ ότι είναι σημαντικό γεγονός, δεν συζητήθηκε τόσο, ότι ψηφίσαμε προχθές στη Βουλή 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 19-20-21, συνολικά στην τριετία κοντά στο 1 δις. Το οποίο, με βάση την δημοσιονομική προοπτική, υπάρχει χώρος για να διατηρηθεί και μετά το 2021. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η δυνατότητα αξιοποίησης καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Για παράδειγμα, η καινοτόμος επενδυτική πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, το Equity Fund. Η πλατφόρμα αυτή, η μεγαλύτερη αυτού του είδους που υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 200 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 120 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέβρεση κεφαλαίων, ιδίως για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Πέρα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε και μια σειρά από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Συνεπενδύσεων, το Εξοικονομώ Κατοίκων και το Ταμείο Μικροπιστώσεων, τα οποία θα διατεθούν συνολικά μέσα στο 2017 πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, στην επιχειρηματικότητα. Και αυτή είναι μια ρευστότητα την οποία δεν την είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο συζητήσαμε και συμφωνήσαμε με τους φορείς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγους μήνες. Πρόκειται και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης με την τοπική κοινωνία, με τους παραγωγικούς φορείς, με τα επιμελητήρια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμους. Συστήνεται από πόρους που θα καταβληθούν ισομερώς από το Υπουργείο Οικονομίας την κεντρική κυβέρνηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από τα επιμελητήρια Κοζάνης και Φλόρινας. Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το ΕΤΕΑΝ, με στόχο να επιτύχουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδίως επιχειρήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη χρηματοδότηση από υφιστάμενα προγράμματα. Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι παρεμβάσεις στις οποίες έχουμε προχωρήσει και στο θεσμικό πεδίο για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Να αναφερθώ στο νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού, που δίνει μια σημαντική ανάσα στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να παράγουν και δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Για πρώτη φορά προβλέπονται δραστικές λύσεις όπως η αναδιάρθρωση, ακόμα και το κούρεμα δανείων. Έμεσα όμως ανακουφίζει και τους ισολογισμούς των τραπεζών, μειώνοντας το κόστος χρήματος για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις. Με το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, εξαλείφονται γραφειοκρατικά βάρη και περιττές καθυστερήσεις για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Επίσης, μέσω του αναπτυξιακού νόμου δίνουμε σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την διασύνδεση της βασικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματική αξιοποίησή της. Ειδικότερα παρέχεται για πρώτη φορά ένας συνδυασμός κινήτρων, σταθερό φορολογικό καθεστώς για 12 χρόνια, φοροαπαλλαγές αλλά και ενισχύσεις. Ο νόμος αυτός, πρέπει να σας πω, ότι συνάντησε ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε λίγους μόνο μήνες από την έναρξη ισχύως του, υποβλήθηκαν πάνω από 770 προτάσεις, πάνω από 770 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πλειοψηφία μάλιστα των σχεδίων, το 56%, αφορά τους κρίσιμους για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. Στην ίδια κατεύθυνση, εξασφαλίσαμε στην μεσοπρόθεσμη συμφωνία και τη μείωση, ψηφίσαμε προχθές από το 2019, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, το 29% στο 26%. Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, παράλληλα με την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα, θα οδηγήσει και σε αυτό που ζητήσατε, κύριε Πρόεδρε, στην οριστική εξάλληψη των κεφαλαιακών ελέγχων που δυσχέραιναν τις συναλλαγές στο προηγούμενο διάστημα και βήμα το βήμα έχουν αρχίσει και χαλαρώνουν. Στο διαχρονικό ακαθόδε ζήτημα τώρα της ακριβής ενέργειας, να σας πω ότι κάναμε κάποια βήματα. Καταργήσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για τη βιομηχανική παραγωγή. Και προχωρήσαμε στην εφαρμογή του μέτρου της διακοψιμότητας. Επίσης, εξασφαλίσαμε πάλι στα αντίμετρα από αυτά τα 300 εκατομμύρια της αύξησης κάθε χρόνο από το 19 και μετά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα 100 εκατομμύρια από αυτά θα πηγαίνουν στοχευμένα για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων βιομηχανιών που θα εξασφαλίσουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους παραγωγής. 100 εκατομμύρια το χρόνο από το 19 μέχρι το 21. Οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς. Βεβαίως, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Όμως πρέπει να πω ότι έχουμε κάποιες ενδείξεις αποσπασματικές αλλά ιδιαίτερα θετικές. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2017, το Μάρτι, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας μήνας
δύσκολος για την οικονομία, διότι επανέκαμψε έστω και παροδικά επιβεβαιότητα. Όμως ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών είχε αλματώδη αύξηση κατά 24,5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016. Ένα σημάδι της πορείας της οικονομίας προς την έξοδο από την κρίση. Οι εξαγωγές σημείωσαν επίσης σημαντική ανάκαμψη τον ίδιο μήνα, 6,3%. Ενώ το σημαντικότερο, αυτό που μας αφορά όλους μας, διότι έξοδος από την κρίση σημαίνει θέση εργασίας, σημαίνει μείωση ανεργίας. Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα κατά το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 ήταν θετικό κατά 125.800.000 θέσεις εργασίας. Και αυτό αποτελεί την θετικότερη επίδοση πρώτου τετραμήνου, όχι από την κρίση και μετά, αλλά από το 2001. Τα λέω αυτά σε εσάς, γιατί ούτε και εσείς θα τα γνωρίζετε. Δεν τα ακούει κανείς εύκολα. Διότι συνήθως, δεν τους αδικώ, οι αρνητικές ειδήσεις είναι πιο ελκυστικές, πουλάνε περισσότερο. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές θετικές ειδήσεις. Και αν θέλουμε να επενδύσουμε σε μια προοπτική εξόδου από την κρίση, πρέπει να επενδύσουμε και στην αλλαγή ψυχολογίας. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Όμως η εμπειρία μου λέει ότι η οικονομία σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ψυχολογία. Και αν δεν αλλάξουν πρώτα οι επενδυτές, μετά οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και στο τέλος οι ίδιοι οι πολίτες ψυχολογία. Αν δεν αρχίσουμε όλοι να αναπαράγουμε και τις θετικές ειδήσεις, εγώ δεν λέω να κρύψουμε ότι υπάρχουν αρνητικές. Αλλά υπάρχουν θετικές ειδήσεις, υπάρχει προοπτική. Μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Και αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει και ένα κλίμα αύξησης και της κατανάλωσης, αύξησης της ζήτησης, ένα κλίμα που θα οδηγήσει και την οικονομία σταδιακά στην οριστική έξοδο από την κρίση. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον βορειοελλαδικό τόξο. Η Βόρειος Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά έργα υποδομών και επενδύσεων εν εξελίξει, με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Έργα όπως η αναβάθμιση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ιγουμενίτσας και η υλοποίηση των αντίστοιχων εμπορευματικών κέντρων. Η ολοκλήρωση της Ιωνίας Οδού, του Ε65, η αξιοποίηση του ΟΛΦ και η συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή, η παράδοση και του τελευταίου κομματιού από τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, Κομωτινή, Νυμφαία, Ελληνοβουλκανικά σύνορα, με τις αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις στον κλάδο των συνδυαζόμενων μεταφορών. Επίσης, η άμεση δημοπράτηση το επόμενο διάστημα του έργου για την κατασκευή του κάθετου άξονα Ξάνθη Εχίνου Ελληνοβουλκανικών Συνόρων. Το γεγονός ότι πολύ σύντομα, τον Αύγουστο του 2017, ολοκληρώνεται το βόρειο τμήμα του κάθετου άξονα Αρδάνη-Ορμένιο Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και το 18 παραδίδεται το άξονα στο σύνολό του. Ο αγωγός ΤΑΠ, που δεν πέρασε πολύ καιρός που εδώ στη Θεσσαλονίκη κάναμε τα εγγένειά του και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχει ήδη επιτευχθεί το 60% της κατασκευής του και προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο την ημέρα. Και βεβαίως ο πλωτός σταθμός αεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου που προγραμματίζεται για την Αλεξανδρούπολη, επίσης με τον κάθετο αγωγό IGB, ο οποίος θα είναι κάθετος στον αγωγό ΤΑΠ και θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βουλγαρία, πιστεύω ότι είναι όλα αυτά έργα σημαντικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή, κυρίως όμως θα δώσουν θέσεις εργασίας. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν καταστεί δυνατές και χάρη στις προσπάθειες που έγιναν για να ξεμπλοκάρουν έργα τα οποία ήταν παγωμένα για δεκαετίες. Έργα που κινδύνευαν στα δικαστήρια με ακυρώσεις και πρόστιμα εις βάρος του ελληνικού κράτους. Προσπάθησα να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όμως το σημαντικότερο γεγονός είναι ότι η Ελλάδα, και εκεί θέλω να παραμείνουμε, αυτό θέλω να είναι και το μήνυμα της σημερινής μου ομιλίας. Η Ελλάδα δεν το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Το θέλουμε φυσικά. Είτε το νιώθουμε, είτε δεν το νιώθουμε ακόμα. Η Ελλάδα είναι ήδη μια χώρα που βρίσκεται πολύ ψηλά
στον επενδυτικό σχεδιασμό σημαντικών διεθνών, κρατικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτό το μήνυμα έλαβα από την επίσκεψή μου στην Κίνα. Αυτό το μήνυμα λαμβάνω καθημερινά από την επαφή με επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν ήδη δείξει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Το επόμενο διάστημα δεν θα είμαστε μονάχα τουριστικός προορισμός. Θα είμαστε και επενδυτικός προορισμός, σημαντικός επενδυτικός προορισμός, σημείο αναφοράς για τις οικονομικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, με ειλικρίνεια να απευθυνθώ σε όλους εσάς. Διότι ξέρω ότι με πολλούς από εσάς μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το ποιος έφταιξε για την κρίση ή για το πώς με πιο γρήγορο τρόπο θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν. Όμως, πιστεύω ότι όλοι μας αυτοί εδώ την αίθουσα, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, στο ίδιο κλαδί που δεν πρέπει να το πριονίζουμε, έχουμε ένα κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι αυτή η χώρα να βγει μια ώρα γρηγορότερα από αυτή την περιπέτεια. Και ανεξαρτήτως του πώς κανείς οραματίζεται το μοντέλο της οικονομίας και κυρίως το μοντέλο της κοινωνίας, συμφωνούμε ότι χωρίς παραγωγική βάση, χωρίς υγιή επιχειρηματικότητα και παραγωγικές επιχειρήσεις, χωρίς νέες θέσεις εργασίας, που σημαίνει άρα και επενδύσεις, δεν θα βγούμε από την κρίση. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω από αυτό το βήμα, εσάς, αλλά και όλη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Οι εξελίξεις που έρχονται είναι σημαντικές και θετικές. Πρέπει εσείς να ηγηθείτε αυτών των εξελίξεων. Γιατί αν δεν ηγηθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, θα ηγηθούν οι επενδυτές που έρχονται βλέποντας στην Ελλάδα μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Επενδυτική ευκαιρία μετά από 7 χρόνια εσωτερικής υποτίμησης. Είναι όμως σημαντικό οι άνθρωποι που επενδύουν σε αυτόν τον τόπο να πονάνε αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να ηγηθείτε αυτές τις προσπάθειες και των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν και να στηρίξετε την προσπάθεια της χώρας να μεταβεί στην επόμενη μέρα. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία θα είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα είναι και πάλι ένας ασφαλής και ελπιδοφόρος τόπος με πλούσιες δυνατότητες, τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να σπάσουμε και στερεότυπα αν χρειαστεί, προκειμένου αυτά τα μεγάλα πλεονεκτήματα να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ.